Είστε όλοι φίλοι, φίλες, σύντροφοι, συντρόφισσες σε αυτή τη μικρή μας και όχι μόνο μικρή, μεγάλη τελικά γιορτή. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγες μόνο μέρες πριν τις εθνικές εκλογές και μπαίνοντας στην τελική ευθεία, αυτό που βλέπουμε όλοι και συναισθανόμαστε είναι ότι ο προοδευτικός κόσμος συσπηρώνεται, οργανώνεται και ορθώνει το ανάστημά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διευρύνεται. Ανοίγεται, μετασχηματίζεται, καλωσορίζοντας όλους και όλες τους προοδευτικούς ανθρώπους που θέλουν να αγωνιστούν για την πρόοδο της χώρας και τη δικαιοσύνη παντού, απέναντι στη βαθιά συντηρητική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη τιμή, όχι για μένα, αλλά για όλους τους προοδευτικούς, τους δημοκρατικούς πολίτες της Ροδόπης. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, το Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, αντιδημάρχους του Δήμου Κομωτινής, τον Περιφερειακό μας Σύμβουλο, εκπροσώπους των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων του αγροτικού κόσμου, εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων, από τον κόσμο της εργασίας αλλά και της επιχειρηματικότητας. Να καλωσορίσω τον πρώην βουλευτή Μουσταφά Μουσταφά, αλλά και τον συνυποψήφιό μου, το Μεμέτ Κουσαμετίν, που είναι εδώ παρόντες μαζί μας. Αγαπητοί φίλοι, συναγωνιστές, σύντροφοι και συντρόφισσες, είχα θέσει από την αρχή ως προτεραιότητά μου τον περιοδικό απολογισμό του έργου, τη δημόσια λογοδοσία, όπως οφείλουμε όλοι οι πολιτικοί να λογοδοτούμε σε αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν. Το έκανα διαρκώς και σήμερα βρίσκομαι μπροστά σας για την τελική αποτίμηση της παρουσίας, της δράσης και του συνολικού μας έργου. Βρισκόμαστε ένα μήνα πριν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Οι πολίτες θέλουν να γνωρίζουν τι λέει κάθε πολιτική δύναμη για τις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες, για τις δυνατότητες αλλά και τις προοπτικές αυτού του τόπου. Ζητούν και καταθέτουν να κατατεθούν και να συζητηθούν οι προγραμματικές θέσεις, οι απαντήσεις που δίνει κάθε πολιτικός σχηματισμός για όσα βιώνει η πλειοψηφία της κοινωνίας μας και που βρίσκεται και πώς κινείται συνολικά η χώρα. Από την πλευρά μας δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της τύρας αντιπαράθεσης, της τοξικότητας, του νοσηρού πολιτικού κλίματος, της κλειδαρότρυπας που θολώνει και κρύβει την ουσία των πολιτικών, που πολλώνει και διχάζει την κοινωνία. Ο πολιτικός μας χώρος δεν έχει δείξει καμία απολύτως ανοχή στα ζητήματα της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης. Για μας δεν υπάρχουν ναι μεν αλλά. Είμαστε με τα θύματα και όχι με τους θύτες. Αντιδράσαμε ακαριαία με απομάκρυνση του Γεωργούλη από το χώρο μας. Καμία ανοχή, καμία σκιά, καμία συγκάλυψη. Φίλοι και φίλες, διάβαζα πρόσφατα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σε κυριακάτικη εφημερίδα, όχι φιλική θα έλεγα προς το ΣΥΡΙΖΑ, που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αναφέρει ότι στα τέλη του Δεκέμβρη, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, το πλουσιότερο, ακούστε, 0,1%, δηλαδή 131.000 άνθρωποι, κατήχαν συνολικά πλούτο πολύ κοντά στο ετήσιο ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών, 17,63 δολάρια. Όπως επίσης, το πλουσιότερο 1% κατήχε το 53,7% του πλούτου, ενώ το 50% της αμερικάνικης κοινωνίας κατήχε μόλις, ακούστε, το 0,6% του πλούτου. Και σημείωνο εν λόγω αρθρογράφος, τηρουμένων των αλλαγιών, οι επικρατούσες τάσεις της ΗΠΑ ισχύουν και σε όλο το δυτικό κόσμο και βεβαίως και στην Ελλάδα.
για να καταλήξει ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς φιλόσοφος για να διαπιστώσει ότι η διατηρούμενη η διαστροφή των εισοδηματικών ανισοτήτων και της υπερσυγκέντρωσης του πλούτου θα κλονίσει ακόμα και την ίδια τη δημοκρατία. Ενώ σημείωνε ότι θα χρειαστεί πλήθος μέτρων και πολιτικών για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για να αντιστραφούν οι τρέχουσες τάσεις. Σε μια τέτοια τροχιά ενίσχυσης των τάσεων αυτών κινήθηκαν οι ασκούμενες πολιτικές της κυβέρνησης τα τελευταία 4 χρόνια, διευρύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες αλλά και τις περιφερειακές, διωγγώνοντας την ανεργία, επιταχύνοντας τη μετανάστευση των νέων, την εκτείναξη του δημογραφικού προβλήματος που αποτελεί πλέον μια βραδιφλεγή βόμβα στα θεμέλια της τοπικής μας κοινωνίας. Και όλα αυτά στα πλαίσια μιας βαλκανικού τύπου αντίληψης για την δημοκρατία, με το παρακράτος συνυπόθεση των υποκλοπών, την υπονόμευση του κράτους δικαίου, καθώς και την ανοιχτή παρέμβαση στο χώρο της δικαιοσύνης. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είναι κανείς φιλόσοφος για να καταλάβει σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα και πόσο επίγουσα είναι η ανάγκη να υπάρξει ριζική στροφή στις ασκούμενες πολιτικές, πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη πολιτική αλλαγή με μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση που θα θέλει και θα μπορεί να αλλάξει τα πράγματα προς το συμφέρον της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Καταθέσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μια ρεαλιστική πρόταση εξόδου από την κρίση, απάντηση στις μεγάλες ανάγκες της πλειοψηφίας της κοινωνίας, που δίνει μάλιστα και προοπτική στον τόπο. Κυρίως όμως, αγαπητοί φίλοι, θα αναζωογονήσει την ελπίδα που λείπει σήμερα για να εμπνεύσει τον κόσμο της εργασίας, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Είμαι βαθιά πεισμένος ότι σε αυτήν την αναγκαιότητα απαντούν οι άμεσες προγραμματικές προτάσεις που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που συμπυκνώνονται στο τετράπτυχο: αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ένα αποτελεσματικό και δίκαιο κράτος. Προτάσεις που απαντούν στις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που διαρκώς διευρύνονται και στέλνουν το μήνυμα της δικαιοσύνης παντού. Είμαι επίσης βέβαιος ότι τέτοια επίγοντα μέτρα είναι μεν αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για να αντιστραφεί η τάση που σας παρουσίασα αρχικά. Αν δεν υπάρξει ταυτόχρονα στροφή και μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας της χώρας, αλλά και της περιοχής μας, που θα αξιοποιεί τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, όπως της διασυνοριακότητας, του ισχυρού πρωτογενούς τομέα, αλλά και της πολυπολιτισμικότητας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σε μια χρονική περίοδο που η χώρα είχε και έχει ισχυρούς διαθέσιμους πόρους από μια σειρά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με ελάχιστους δημοσιονομικούς περιορισμούς, και όμως τα 4 αυτά χρόνια διαψεύστηκαν οι προσδοκίες για τη Ροδόπη, που θα γινόταν το πρότυπο ανάπτυξης για όλη τη χώρα, όπως δεσμευόταν προεκλογικά ο κύριος Μητσοτάκης. Δυστυχώς η Ροδόπη σήμερα παραμένει καθυλωμένη σε στασιμότητα, σε περιβάλλον από επένδυσης, με την ανεργία των νέων και τη μετανάστευση να διωγγώνονται. Βασικά αιτήματα της περιοχής που καθορίζουν την αναπτυξιακή της πορεία παραμένουν είτε βαλτωμένα, είτε σε αβεβαιότητα, είτε θα έλεγα έχουν εγκαταληφθεί. Η συνολική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής ακύρωσε την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών. Η διοίκηση της ΔΕΗ κατ' εντολήν, αντί να επενδύσει στο δικό της εργοστάσιο στη ΒΠΕ για την κατασκευή της δεύτερης μονάδας
που στην πραγματικότητα θα αντικαθεστούσε σε λίγα χρόνια την υπάρχουσα, επενδύει σε νέα μονάδα ιδιωτικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη. Πλέον με νόμο της κυβέρνησης, πριν 2 μήνες, ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει αδειοδότηση της δεύτερης μονάδας και οδηγείται μέσα σε αυτήν τη δεκαετία σε κλείσιμο το σημερινό εργοστάσιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εργασία και την τοπική οικονομία. Αντί για νέα βιώσιμα επενδυτικά σχέδια στη Ροδόπη που θα δημιουργούσαν επενδυτικό κλίμα, η σημερινή κυβέρνηση ενίσχυσε με σκανδαλώδη τρόπο την επαναφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Σέλμαν εκείνα τα συμφέροντα που την είχαν οδηγήσει σε χρεοκοπία πριν λίγα χρόνια. Απίστευτο, ναι, αλλά αληθινό. Τι κι αν επίμονα διεκδίκησε όλη την προηγούμενη περίοδο την ανάδειξη επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιούσαν το υπάρχον βιώσιμο επιχειρησιακό σχέδιο. Ενώ ακόμη στο νέο αναπτυξιακό νόμο για πρώτη φορά υπήρξε διάσπαση των ενιαίων κριτηρίων που είχαν θεσπιστεί στη Θράκη όσον αφορά τις μεσαίες επενδύσεις, με εμφανώς αδικημένη τη Ροδόπη και την Ξάνθη έναντι της Αλεξανδρούπολης. Σε ένα τομέα όπως ο πρωτογενής αλλά και της κτηνοτροφίας, όπου τα επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα για τους νέους αγρότες και κτηνοτρόφους είναι καθοριστικά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ηλικιακής ανανέωσης, δυστυχώς κυριαρχεί η λογική περισσότερο του βοηθήματος και λιγότερο της δημιουργίας βιώσιμων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Σε συνδυασμό μάλιστα με την έλλειψη σοβαρής προετοιμασίας και διαβούλευσης με τους παραγωγούς για την νέα ΚΑΠ, ο κίνδυνος απώλειας εισοδήματος είναι ορατός. Το ίδιο και οι καταλογισμοί σε βάρος της χώρας μας. Όσες φορές και αν το επεσήμανα στον αρμόδιο Υπουργό, πρόσωπο με πρόσωπο στη Βουλή, η αδιαφορία είναι παρημιώδης. Το ίδιο και η επιμονή μου και η διαρκής προσπάθεια για την διεκδίκηση αυτού του μεγάλου έργου πνοής του φράγματος στον Ίασμο, που θα αρδεύσει σχεδόν 200.000 στρέμματα σε έναν υποπροθεσμία ερημοποίηση κάμπο της Ροδόπης. Ένα έργο αρχικά ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης τελικά εγκαταλείφθηκε και παραπέμπεται στο απροσδιόριστο μέλλον, ουσιαστικά στις γνωστές ελληνικές καλένδες. Φίλοι και φίλες, ενώ η υγειονομική κρίση έφερνε στο προσκήνιο την ανάγκη άσκησης δημόσιων πολιτικών, στήριξης του συστήματος υγείας, όπως και της παιδείας, οι ιδεολογικές αγκυλώσεις εμπόδιζαν αυτήν τη γενική τάση, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη. Και δεν γίνεται λόγος μόνο για το έλλειμμα θωράκισης των δημόσιων δομών υγείας. Εν μέσω πανδημίας, η πρώτη πράξη αυτής της κυβέρνησης ήταν η αλλαγή του χαρακτήρα του νέου νοσοκομείου Κομωτινής από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Φτάσαμε τελικά σήμερα έτοιμη σύμβαση από το 2018 με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να τεθεί πλέον υπό αμφισβήτηση, όπως αποτυπώνεται στην επιστολή που απέστειλε το Ίδρυμα στους αρχηγούς των κομμάτων, που αφήνει έκθετη την κυβέρνηση γιατί δεν κινήθηκε για να άρει τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν στη διαγωνιστική διαδικασία. Ζήτησα στη Βουλή να δοθούν εξηγήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό. Κατέθεσα πρόταση σύγκλησης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ώστε παρουσία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να υπάρξει δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων υλοποίηση της σύμβασης ανέγερσης του νέου νοσοκομείου. Δέσμευσή μας η υλοποίηση στο ακέραιο της σύμβασης της δωρεάς, που άλλωστε ήταν επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να αξιοποιήσει τη δωρεά του Ιδρύματος για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου της Κομωτινής. Εξίσου εμφανής η έλλειψη δημόσιων πολιτικών που καθήλωσαν το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης λόγω των ιδεολειψιών για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αν συνεχιζόταν
ο όριμος σχεδιασμός για το Δημοκρίτιο της προηγούμενης κυβέρνησης, σήμερα θα λειτουργούσε το τμήμα ψυχολογίας και εργοθεραπείας στην Κομωτινή. Τώρα το πρώτο μετακινείται στο Διδημότυχο και το δεύτερο είναι άγνωστο πότε θα ιδρυθεί. Θα εργαστώ για να ενισχυθεί η συνεργασία με τις νέες πυρτανικές αρχές. Προϋπόθεση για την ενδυνάμωση του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου, αυτού του πυλώνα ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας. Οι δεσμεύσεις στο πιο υψηλό επίπεδο για την αναβάθμιση του συνεργειακού σταθμού της Νυμφαίας, που θα έδιναν όθηση στην τουριστική ανάπτυξη, στον οδικό τουρισμό που προσβλέπει η περιοχή, που θα ενίσχυαν την εξωστρέφεια για την επιχειρηματικότητα, τη διασύνδεση της γνώσης του πολιτισμού, πολύ γρήγορα διαψεύστηκαν και αθετήθηκαν. Ενώ ακόμα και το αίτημα που επίμονα έθεσα για ένα πιλωτικό πρόγραμμα ειδικού καθεστώτος μειωμένων τιμών στα καύσιμα στη Ροδόπη προβλημάτισε μεν ως ευρωπαϊκή δημόσια πολιτική, έμεινε όμως αναπάντητο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, όσοι προς στιγμήν πίστεψαν ότι η συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης θα λειτουργούσε ως επιταχυντής για την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων της Ροδόπης, πολύ γρήγορα διαψεύστηκαν. Το πρόβλημα δεν ήταν η Διακομματική, αλλά η ίδια η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν ήταν έτοιμη να κάνει υπέρβαση σε σχέση με τις πολιτικές που ασκήθηκαν και ασκούνται και οδήγησαν στα σημερινά διέξοδα. Αντίθετα, στόχος ήταν η δικαίωση και η αναβίωση εκ νέου των ίδιων πολιτικών και βέβαια η επικοινωνιακή διαχείριση ενός τέτοιου εθνικής σημασίας θέματος όπως η Θράκη. Ακόμα και σε μεγάλης σημασίας θέμα όπως το μειονοτικό, που υπήρξε ουσιαστική προσέγγιση και συμφωνία για τις αναγκαίες δημοκρατικές αλλαγές που είναι στην ευθύνη της χώρας μας στη βάση μιας ενιαίας στρατηγικής, ακόμα και σε αυτό το θέμα απέκλεισε την όποια δυνατότητα συμφωνίας. Άλλες θετικές ρυθμίσεις των πορισμάτων για πιο ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως των ποντίων αδελφών μας για τα στεγαστικά δάνεια, των κατοίκων του Ορεινού Όγκου, των συμπολιτών μας στον οικισμό Υφαίστου και των Ρωμά του Αλάνκουιου, έμειναν μόνο στα χαρτιά της Διακομματικής, ενώ οι επίμονες παρεμβάσεις μου στη Βουλή για αυτά τα ζητήματα ανέδειξαν το έλλειμμα πραγματικού ενδιαφέροντος και αξιοπιστίας της σημερινής κυβέρνησης. Θέλω στο σημείο αυτό να εξάρω τη συμβολή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης για τις προτάσεις που κατέθεσαν στη Διακομματική Επιτροπή. Δυστυχώς, παρότι προτάθηκε να θεσμοθετηθεί μια κοινή επιτροπή του Κοινοβουλίου και των φορέων της περιοχής για την παρακολούθηση των πορισμάτων, δεν έγινε τελικά αποδεχτή από την πλειοψηφία. Θέλω ακόμα επ' ευκαιρία να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την ειλικρινή συνεργασία που είχα όλα αυτά τα χρόνια με όλους ανεξαιρέτως τους φορείς, παραγωγικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, στα επιμελητήρια, την αυτοδιοίκηση, αφού για μένα αποτέλεσαν την προωθητική δύναμη στις πρωτοβουλίες που αναλάβαινα. Τα 4 αυτά χρόνια, αγαπητοί φίλοι, εργάστηκα με μεθοδικότητα, με πείσμα και σχέδιο. Δεν άφησα να αξιοποιηθεί καμία δυνατότητα, καμία ευκαιρία που μου έδινε η κοινοβουλευτική οδός για να αναδειχθούν και να προωθηθούν τα δίκαια αιτήματα της Ροδόπης και των ανθρώπων της, με ένα θετικό και δημιουργικό τρόπο. Κατέθεσα συνολικά 333 επίκαιρες ερωτήσεις, απλές και αναφορές για θέματα που αφορούν αποκλειστικά μόνο τον τόπο μας. Και πήρα το λόγο και μίλησα σε όλα τα βασικά νομοσχέδια που καθόριζαν την πορεία του τόπου αλλά και της περιοχής. Διεκδίκησα αποφασιστικά την υλοποίηση δεσμεύσεων για κέρια τοπικά θέματα που είτε αγνοήθηκαν είτε εγκαταλείφθηκαν. Συγκρούστηκα με επιλογές που κρατούν καθυλωμένη και πλήττουν τη Ροδόπη. Είναι γεγονός
ότι υπάρχουν μεγάλα αλλά και μικρά οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή, στην ενέργεια, στη βιομηχανία, στην εξορυκτική δραστηριότητα, στο τραπεζικό σύστημα που επέβαλαν τους σχεδιασμούς του στη σημερινή κυβέρνηση. Στάθηκα απέναντι σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς και συγκρούστηκα όταν χρειάστηκε με αυτά τα συμφέροντα για τις ανάγκες του τόπου. Μπορώ να ισχυριστώ με βεβαιότητα ότι τα δίκαια αιτήματα της Ροδόπης είναι καθαρά αποτυπωμένα στη Βουλή. Ότι σήμερα, 4 χρόνια μετά, είναι πιο ισχυρό το αποτύπωμα της Ροδόπης στη Βουλή. Γεγονός που αναγνωρίζεται ευρύτερα την τοπική κοινωνία και είμαι αισιόδοξος ότι θα βρει την έκφρασή του στις εκλογικές επιλογές των συμπολιτών μου. Στην πολιτική του διαδρομή του καθενός έρχεται η στιγμή που η εμπειρία και η ωριμότητα τον βοηθάει να διακρίνει ποια είναι τα πιο σημαντικά, τα πιο μεγάλα. Τα 4 αυτά χρόνια έβαλα πάνω απ' όλα τον τόπο μας και τις ανάγκες των ανθρώπων, αφήνοντας πιο πίσω το κομματικό πρόσημο. Σήμερα μπορώ να κοιτώ στα μάτια όλους τους συμπολίτες μου, ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας, θρησκείας ή καταγωγής, και να τους ζητώ να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Είναι βαθιά πεποίθησή μου ότι οι πολίτες με την ψήφο τους δεν μας απονέμουν αξιώματα, αλλά μας αναθέτουν ρόλους και κυρίως μας χρεώνουν ευθύνες. Έτσι εξέλαβα από την πρώτη στιγμή το ρόλο και την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μου, όλους, να μας κρίνουν όλους εξίσου αυστηρά, σταθμίζοντας λόγια αλλά και έργα για αυτά που κάναμε ή και δεν κάναμε. Για εμάς τους πολιτικούς δεν υπάρχει εισιτήριο διαρκείας για τα χιλιόμετρα που διανύει κανείς, αλλά κρινόμαστε διαρκώς μόνο από τις πράξεις μας. Το εύκολο είναι να επαναπάβεται κανείς στις δάφνες του παρελθόντος. Το δύσκολο είναι να επιβεβαιώνει με την διαρκή παρουσία του το ενδιαφέρον για τις ανάγκες του τόπου. Ούτε βέβαια σήμερα η πραγματικότητα του εκλογικού συστήματος επιτρέπει να αναβιώνουν ξεθυμασμένες θεωρίες της ορφανής Ροδόπης. Θα το πω ευθέως και πολύ καθαρά. Η Ροδόπη δεν είναι πια ορφανή, αλλά είναι πιο δυνατή από κάθε άλλη φορά, με το αποτύπωμά της ισχυρό μέσα στη Βουλή. Το ακόμα πιο υποκριτικό όμως είναι ότι κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι οι προοδευτικοί δημοκρατικοί πολίτες έπαθαν αμνησία, ότι έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Αν το πιστεύουν, μάλλον υποτιμούν την νοημοσύνη των προοδευτικών πολιτών. Οι δημοκρατικοί πολίτες μας γνωρίζουν όλους πολύ καλά. Θα έλεγα και από την καλή και από την ανάποδη. Γνωρίζουν ποιοι ήταν εδώ, στον τόπο ανελιπώς, και συγκρούστηκαν τα 4 αυτά χρόνια με τα έργα και τις ημέρες της δεξιάς για λογαριασμό συνολικά της δημοκρατικής παράταξης. Όπως δεν ξεχνούν αυτούς που τους γύρισαν την πλάτη, έχοντας ως μοναδικό ενδιαφέρον την αναζήτηση της εύκολης εκλογής. Μόνο που για αυτούς η εκλογή τους στην περιοχή είναι αδύνατη, όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα η πραγματικότητα. Και θέλω να είμαι ακόμα πιο απολύτως ειλικρινής, απευθυνόμενος σε όλους τους συμπολίτες μου. Σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή, αυτά που διακυβεύονται είναι πολύ πιο σημαντικά από τις προσωπικές ιδιοτέλειες του καθενός. Όταν είναι γνωστό ότι κάποιοι άλλοι έχουν κάνει επιλογή τη στήριξή τους σε μηχανισμούς που δρούν για λογαριασμό τρίτων, αγνοώντας τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην πολυπολιτιστική μας κοινωνία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, απευθύνομαι σε όλους ανεξαιρέτως τους συμπολίτες μου και τους ζητώ να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου για να συνεχίσουμε μαζί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα
τον αγώνα για τις ανάγκες του τόπου και τα δίκαια των ανθρώπων μας. Στις 21 του Μάη οι εκλογές θα έχουν σταυρό προτίμησης. Οι συμπολίτες μου θα έχουν μόνο τότε τη δυνατότητα να κάνουν την επιλογή στο πρόσωπό μου, γνωρίζοντας ότι οι βουλευτές ουσιαστικά εκλέγονται στις 21 του Μάη. Αφού στο ενδεχόμενο δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης δεν θα υπάρχει πια σταυρός, αλλά η λίστα των κομμάτων με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων βάσει της σταυροδότησης της πρώτης εκλογής. Στις 21 του Μάη διεκδικούμε στη νέα προοδευτική διακυβέρνηση να είναι ισχυρή η εκπροσώπηση της Ροδόπης. Οδεύοντας προς τις κάλπες, καλώ όλους τους συμπολίτες μου να σκεφτούμε και να απαντήσουμε σε ερωτήματα που θέτει και η δική μας τοπική πραγματικότητα. Θα κυριαρχήσουν τα κομματικά, τα προσωπικά, ιδιωτελή συμφέροντα ή θα πριτανεύσει πάνω από όλα αυτά το συμφέρον του τόπου? Θα συνεχίσουμε μαζί για μια ισχυρή εκπροσώπηση της Ροδόπης στα κέντρα των αποφάσεων ή θα πισωγυρίσουμε σε μια αδύναμη και γι' αυτό ευάλωτη Ροδόπη? Προοδευτική διακυβέρνηση με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό Τσίπρα ή συνέχιση της σκληρής πραγματικότητας της ανεξέλεγκτης και αλαζονικής αυτοδυναμίας Μητσοτάκη? Είναι ερωτήματα που θα κληθούμε να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε. Σας καλώ λοιπόν όλους σε αυτόν τον πολύ ωραίο αγώνα να συνεχίσουμε μαζί και στη νέα τετραετία που ανοίγεται μπροστά μας. Σας ζητώ να πάρετε την υπόθεση της μεγάλης αυτής μάχης στα δικά σας χέρια και είμαι βέβαιος ότι τελικά θα είναι νικηφόρα, γιατί αυτό αξίζει ο τόπος και οι άνθρωποι μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι από καρδιάς για αυτή την πραγματικά συγκλονιστική παρουσία. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Και κυρίως αισθάνομαι ότι δεν είμαι μόνος. Υπάρχουν πολλοί που έχουν πάρει την υπόθεση και της πολιτικής αλλαγής και της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου στα δικά τους χέρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή δύναμη.